Εμπρός θα είναι εμπρός. Στα επιθεωρητής Σαΐνης. Εμπρός θα είναι. Σαΐνης νούμερο 2, μέρος 1. Ο επιθεωρητής Σαΐνης σκέπησες πάνω σε αυτό το παγόβουνο. Ήταν μια στρατηγική αποχώρηση. Σωστά. Ωραίο κατάκι φοράς. Πολύ ρετρό. Τρελόγατε! Φέρε μου ένα διαφορετικό προσωρινό χέρι. Τώρα! Τα καλά νέα είναι πως έχω διεισδύσει στο αρχηγείο. Και τα ακόμα καλύτερα νέα είναι πως ο Σαΐνης πήρε σύνταξη. Εξαιρετικά. Σύντομα θα εκδικηθώ το αρχηγείο. Αλλά πρώτα χρειάζομαι το χέρι μου. Δεν πρέπει να βγεις από το παγόβουνο πρώτα. Φέρε μου το χέρι μου. Λοιπόν, πόσοι κακοποιοί κρύβονται εδώ γύρω? Πολύ! Κανένα πρόβλημα. Έχουμε νικήσει και πιο πολλούς, έτσι δεν είναι? Για κοίτα με, Brain. Καλό ήταν αυτό. Θέλεις να φάμε κάτι? Πεινάω πολύ. Ξέχασα να κοιτάξω από πάνω μας. Σωστά? Αυτή η προπόνηση ήταν αποτυχημένη. Να κάνουμε επανεκκίνηση πριν μας καταλάβει ο αρχηγός. Κάνε, σε θέλω στο γραφείο μου. Και μας κατάλαβε. Αρχηγέ Κουίμπι, πριν πεις οτιδήποτε να σου εξηγήσω. Να σου γνωρίσω τον καινούριο νεοσύλλεκτο της υπηρεσίας. Γεια σου, ομορφούλα! Είμαι ο Τάλων. Πώς σε λένε? Ομορφούλα! Μπαίνει, εγώ... γεια! Περίμενε. Ποιος είσαι? Ποιος είναι? Και γιατί είναι ήδη στην υπηρεσία μας? Λοιπόν, ο βαθμός στο τεστ του ήταν εξαιρετικός. Έχει διδακτορικό στην εφαρμοσμένη φυσική και στους υπολογιστές και είναι μεγάλος δάσκαλος στις πολεμικές τέχνες. Το ξέρω, είμαι πολύ εντυπωσιακός. Μπαίνει. Ο Δόκτωρ Κλό επέστρεψε. Τι? Αυτά είναι απέσια νέα. Μα νόμιζα πως είχε εξαφανιστεί. Οι πληροφορίες μας λένε πως ο Δόκτωρ Κλό κρύβεται στην Ανταρκτική. Πιστεύουμε πως ο πρώτος στόχος του θα είναι να εντοπίσει και να ξαναπάρει το χέρι του. Κανείς δεν το έχει δει από τότε που... Ο θείος Σαΐνης τον νίκησε. Πρέπει να φέρουμε πάλι τον θείο Σαΐνη για να μας βοηθήσει να βρούμε το χέρι. Έλα, Brain. Ο θείος Σαΐνης θα χρειαστεί τη βοήθειά μας. Στην άκρη! Γκολφ! Το καλύτερο σπορ τώρα που είμαι συνταξιούχος. Κοιτάζω με προσοχή το μπαλάκι, χαλαρώνω και το πιο σημαντικό, διαλέγω το σωστό μπαστούνι. Εμπρός λοιπόν, καλό μου μπαστούνι! Στην άκρη! Μπήκε με ένα χτύπημα. Αρχηγέ Κουίμπι, δεν το ήξερα πως παίζεις γκολφ. Επιθεωρητά Σαΐνη, το αρχηγείο σε χρειάζεται ξανά. Ο Δόκτωρ Κλό επέστρεψε. Ο Δόκτωρ Κλό, αυτό είναι σοβαρό! Κι εγώ είμαι ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Εμπρός λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο! Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ.
Επιθεωρητά Σαΐνη, θέλω να σε καλωσορίσω στο ολοκένουργιο αρχηγείο. Έχουμε τοποθετήσει πρόσφατα ένα καινούριο σύστημα ασφαλείας. Η κάρτα ασφαλείας δεν δουλεύει. Νομίζω πως είναι η κάρτα του γυμναστηρίου. Α, έτσι εξηγείται. Και αυτή είναι πιστωτική κάρτα. Κάρτα για έκθεση στο καφέ, φωτογραφία ενός σκάφους. Αυτό είναι κράκερ. Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Η παλιά στολή μου! Α, δεν θα βάλεις αυτά τα κουρέλια. Όχι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Α, καθηγητά Von Schlichten, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Έχω μια ιδέα για μια ολοκένουργια στολή. Κάτι καινούριο, κάτι συναρπαστικό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Μπες μέσα στον ηρωικό κοστουμοποιητή 5000. Όχι, όχι αρκετά καλό. Όχι, όχι. Ένα βρακάκι. Ουψ, πώς βρέθηκε αυτά εκεί. Είναι τέλειο. Κίνηση μεταμόρφωσης. Σαΐνης νούμερο 2. Πάμε για τα καινούργια σου παιχνίδια. Εντάξει. Εμπρός λοιπόν, καλά μου πατίνια, καλή μου τζετ μηχανή, καλά μου λέιζερ και καλή μου πύραμη. Ω, μην ξεχάσεις το μηχάνημα για τις τσίχλες. Λατρεύω τις τσίχλες. Εμπρός λοιπόν, καλό μου μηχάνημα για τσίχλες. Οχ, θα τα μαζέψω εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, επιθεωρητά Σαΐνη, ήσουν ο τελευταίος που είδες το χέρι του Δόκτωρα Κλό. Τι ακριβώς θυμάσαι, όσο πιο λεπτομερός γίνεται. Νομίζω πως θυμάμαι κάτι για ένα βρακάκι. Πρέπει να χάλασε το τσίπ της μνήμης του. Μπορούμε να μπούμε στη μνήμη του από τον κεφαλικό σύνδεσμο οπτικών ινών. Και μετά θα ανεβάσουμε τις αναμνήσεις του με το πρωτόκολλο παραγωγής νανοσωλήνων. Τέλεια ιδέα, Πένι, ας ξεκινήσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε την ολογραφική διέπαθη. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί, παιδιά. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Διεκλώ, βρήκα έναν τρόπο να εντοπίσω το χέρι σου. Τώρα τίποτα δεν θα με σταματήσει από το να καταστρέψω το αρχηγείο. Και κάτι ακόμα. Ο επιθεωρητής Σαΐνης γύρισε. Τα λέμε. Ο Σαΐνης. Τι, μιλούσα στον δόκτωρ... στη θεία Κλο... Ντέτ... Ας το καλύτερα. Κάτω. Καλό αγόρι. Είσαι έτοιμος, θεία Σαΐνη? Είμαι πανέτοιμος. Εκκίνηση οπτικού συνδέσμου. Βγάζω όλη τη βρώμα. Εντάξει, και γρήγορα πάμε μπροστά. Εδώ είμαι στην τελευταία μάχη μου με τον Δόκτωρ Κλό. Ξέρετε, ακόμα διδάσκουν αυτή την τεχνική μέχρι και σήμερα. Τέλος πάντων, ο Κλό είχε στοχεύσει κατευθείαν στο αρχηγείο με τον πύραυλο βρώμας μεγάλης εμβέλειας. Ο Δόκτωρ Κλό είχε ένα πύραυλο βρώμας. Και το επόμενο που θυμάμαι είναι που κατέληξα με αυτό το φοβερό καπέλο. Το χέρι του Δόκτωρ Κλό. Εκεί είναι! Είναι σε ένα χωριό στα τροπικά δάση! Μπρέιν, τι έγινε! Το χαζό σκυλί σου τα έβαλε με τον λάθος άνθρωπο! Και ευχαριστώ, Πένι! Ο θείος μου θα χαρεί να πάρει πίσω το χέρι του! Είσαι ο ανιψιός του Δόκτωρ Κλό! Ο ανιψιός του Δόκτωρ Κλό! Μην ανησυχείς, Πένι, θα τον πιάσω! Εμπρός λοιπόν, καλά μου πατήρα! Όχι, είσαι, είναι αυτό! Πρέπει να σου πω, είσαι καλύτερη σε αυτό από ό,τι νόμιζα. Σε ευχαριστώ. Αρκετά. Λοιπόν, πλάκα είχε. Παρά λίγο να το ξεχάσω. Πες αντίο στο ρεύμα του αρχηγείου και στον Σαΐνη. Τηλεφώνησέ μου!
Να πάρει. Οπ, μάλλον κάποιος ξέχασε το τηλέφωνο του. Και χτυπάει. Όχι, θεία Σαΐνη. Εμπρός. Θεία Σαΐνη, είσαι καλά? Σαΐνης νούμερο 2, μέρος δεύτερο. Θεία Σαΐνη, είσαι καλά? Μην ανησυχείς, Πέννη. Εμπρός, λοιπόν, καλέ μου φακέ. Λάμπα, ίσως ραβδί που φωσφορίζει. Όχι, όχι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επανακινήσουμε τον θείο Σαΐνη. Δεν είναι ώρα για ύπνο, αρχηγέ. Πρέπει να βρούμε το χέρι του δόκτωρα Κλό. Τρελόγατε, πώς σου φαίνεται αυτό το προσωρινό χέρι? Δουλεύει? Όχι. Hey, πώς πάει, θεία Κλό? Πού ήσουν? Έπρεπε να δώσεις αναφορά πριν από ώρες. Μα θεία Κλό, σε πήρα και άφησα 1 δισεκατομμύριο μηνύματα. Έχετε 1 δισεκατομμύριο μηνύματα. Έχουν σβήσει. Βρήκες το χέρι? Είναι σε κάποιο χωριό σε ένα τροπικό δάσος. Ξέρεις πόσο μεγάλα είναι τα τροπικά δάση, σωστά? Δεν με νοιάζει. Φέρε μου το χέρι μου και επιτέλους θα εκτοξεύσω τον πύραυλο φρόμαση με αυτό. Η φρώμα θα χρηστεύσει το αρχηγείο για πάντα. Γιατί έκανες το χέρι σου το κλειδί για τον πύραυλο? Γιατί δεν έφτιαξες ένα κανονικό κλειδί ή ακόμα καλύτερα χωρίς κλειδί? Φέρε μου το χέρι μου. Χωρίς αμφιβολία ο Σαΐνης και η ενοχλητική ανιψιά του θα τον φάξουν πολύ σύντομα. Λες να έρθει η Πέννη? Κανένας ανιψιός δεν μπορεί να έρχεται εδώ και να ανακατεύει τα πράγματά μας. Ο Τάλων την έχει βάψει επειδή πρόδωσε εμένα. Δηλαδή όλους μας. Πρέπει να συνεχίσεις για να βρεις το χέρι πριν το βρει ο Τάλων. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο του Σαΐνη? Έχω μια καλύτερη ιδέα. Γιατί δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο του Σαΐνη? Το παλιό έμπιστο αυτοκίνητο του Σαΐνη. Ολοκένουργιο. Πολύ σκουριασμένο θα το έλεγα. Γιατί να μην πάρουμε το καινούριο αυτοκίνητο του Σαΐνη? Είμαι σίγουρος πως μπορούμε να φτιάξουμε το παλιό. Ίσως να θέλει βάψιμο. Το καινούριο αυτοκίνητο, λοιπόν, είναι πιο διακριτικό από το παλιό μου. Σύμφωνα με το χάρτη μου, το χωριό είναι μετά από αυτά τα δέντρα. Αν βιαστούμε, θα φτάσουμε πριν από τον Τάλων. Μου αρέσει ο ενθουσιασμός σου, αλλά δεν ξέρω τι μας περιμένει εκεί. Οι πράκτορες του Μαντ μπορεί να είναι γύρω μας. Ίσως εδώ. Μπρέιν, ο Τάλων είναι σίγουρα κάπου εδώ. Πήγαινε εσύ και δες αν μπορείς να τον βρεις. Αλλά σιγουρέψου πως δεν θα σε δει. Από εδώ, Πέννη, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ουχ! Το χέρι πρέπει να είναι κάπου εδώ, σε αυτό το χωριό. Μπορεί να μοιάζει με χωριό, Πέννη, αλλά τα εκπαιδευμένα μάτια μου βλέπουν τι είναι πραγματικά. Μια βάση με πράκτορες του ΜΑΤ. Αχα! Να ένας πράκτορας του ΜΑΤ. Σταμάτα! Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάμε τα πουλιά, Πέννη. Πρέπει να σταματήσω αυτόν τον πράκτορα του ΜΑΤ. Σταμάτα, θα δώσεις ένα χεράκι στον Τάλων. Το πιάσες, ένα χεράκι σαν το χέρι του θείου μου. Ναι, το κατάλαβα. Είναι πολύ κρύο, Τάλων. Σαν και εσένα. Μα τι... Α!
πάρεις τίποτα τ' άλλον. Φυσικά και θα πάρω. Και όταν ο θείος μου πάρει το χέρι του, εγώ θα είμαι ο νικητής και εσύ θα έχεις κολλήσει εδώ. Αρχηγέ Κουίμπι, ο Τάλων το έσκασε με το χέρι. Ξέρουμε πως ο Κλό τελευταία φορά η θεάτη στην Ανταρκτική. Εκεί πρέπει να πηγαίνει. Τότε και εμείς εκεί θα πάμε, αρχηγέ. Χέρι μου, πόσο του έλειψες. Ώρα να στείλω ένα μήνυμα. Επίθεση με τον πύραυλο φρόμας. Η μυρωδιά θα χρηστεύσει το αρχηγείο για πάντα. Γιατί δεν βάζεις το χρονόμετρο στις 2. Μπούμ, τέλος. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Παιδιά, να θυμηθείτε πού παρκάραμε. Ο Τάλων είναι εδώ. Αυτό σημαίνει πως ο Δόκτωρ Κλό πρέπει να είναι και αυτός εδώ. Από εκεί. Α, ωραίος δροσερός φρέσκος αρκτικός αέρας. Αυτή η βρώμα έρχεται από εκεί κάτω. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για αυτή τη μυρωδιά. Μπορώ να κατέβω πολύ γρήγορα. Εμπρός λοιπόν, καλό μου σκι. Θεία Σαΐνη. Ένα σύντομος δρόμος, καλή ιδέα. Μπρέιν, εσύ πρόσεχε το θείο Σαΐνη. Πρέπει να σταματήσω τον πύραυλο, να πιάσω τον Τάλων και να φέρω το χέρι του Δόκτωρ Κλό. Κάποιος με κυνηγάει. Πρέπει να είναι κάποιος πράκτορας του Μαντ που θέλει να με σταματήσει. Ευτυχώς είμαι έγκυος και έρ. Ω, ένας πιγκουίνος. Τι γλυκός. Γεια σου, όμορφη Πέννη. Δεν μπορείς να μείνεις μακριά μου, έτσι δεν είναι? Να, ήθελα να έρθω κοντά σου για να σου δώσω μια κλωτσιά. Συγγνώμη, δεν έχω χρόνο. Ίσως όταν ξανασυναντηθούμε. Τα λέμε αργότερα. Ναι, ξέχασα να κοιτάξω από πάνω μου. Πριν, ο Τάλων το σκάει με τον Δόκτωρ Κλό. Και ο πύραυλος θα εκτοξευθεί όπου να είναι. Εμπρός λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο! Βλέπω το Σαΐνι τώρα! Θα καταστρέψω το Σαΐνι και το αρχηγείο την ίδια μέρα! Θεέ Κλό! Όχι, περίμενε! Ώρα να πιάσω αυτό το πράκτορα! Εμπρός λοιπόν, καλές μου χειροπέδες! Σε πιάσω την επόμενη φορά, Σαΐνι! Θεία Σαΐνι, τα κατάφερες! Σταμάτησες τον πύραυλο βρώμας! Αλήθεια? Δηλαδή, ναι, φυσικά τα καταφέραμε! Καλή δουλειά, ομάδα! Σώσατε το αρχηγείο! Είναι χρέος μου, αρχηγέ! Μα θεία Σαΐνι, ο Δόκτωρ Κλό ξέφυγε και τώρα έχουμε και τον ανιψιό του τον Τάλων να πιάσουμε! Θεία Κλό!
Κάποιος! Λίγη βοήθεια εδώ, παρακαλώ! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Παναγιώτης Αποστολόπουλος, η Ρώμη Χαλακάτου, η Ειρήνη Τσίγκα, Γιάννης Ιφαντής, Στέλιος Ψαρουδάκης. Μετάφραση Χαράζη Σημάτου. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κουζούπης. Η ηχογράφηση έγινε στα στούντιος Sierra Post.